Ένα σημαντικό έργο για την πόλη της Ιστιαίας έχει ξεκινήσει και αφορά τη διοχέτευση και επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Η Δημοτική Αρχή Ιστιαίας Εδιψού εξασφάλισε τη χρηματοδότηση περίπου 16,5 εκατομμύρια ευρώ και το έργο ξεκίνησε. Θα κατασκευαστεί δίκτυο για τα αστικά λίμματα και εργοστάσιο επεξεργασίας τους. Αυτή την περίοδο η Ιστιαία είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο. Το έργο στο οποίο παρατηρούμε τώρα είναι το δίκτυο των αστικών λιμάτων της πόλης Ιστιαίας. Μιλάμε για καινούριο δίκτυο, όχι για κάποια έτσι ανακατασκευή. Είναι ένα καινούριο δίκτυο. Η πόλη Ιστιαίας δεν είχε ποτέ δίκτυο αστικών λιμάτων, ούτε εργοστάσιο επεξεργασίας των λιμάτων. Αυτή τη στιγμή 13,5 εκατομμύρια ευρώ με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το δίκτυο των αστικών λιμάτων και 3,5 εκατομμύρια ευρώ για το εργοστάσιο της επεξεργασίας, το ΒΙΟΚΑ. Είναι έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει και αναμένεται στην επόμενη διετία να τα έχουμε ολοκληρωμένα. Επίσης, παράλληλα τρέχουν για την πόλη της Ιστιαίας ουσιαστικά ένα μεγάλο έργο το οποίο έχει να κάνει με αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης Ιστιαίας στην επέκταση του σχεδίου πόλεως. Είναι ένα έργο σε δύο τμήματα συνολικού ύψους προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Το μισό περίπου με ευρωπαϊκούς πόρους και το δεύτερο το μισό από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και στο τέλος έρχεται να γλυκάνει την εικόνα της πόλης μια μεγάλη αστική ανάπλαση προϋπολογισμού περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα έρθει και θα αποκαταστήσει ουσιαστικά την πόλη της Ιστιαίας που είναι κουρασμένη σε υποδομές και θα δώσει μια καινούργια νότα εξυγχρονισμού.